Ο Νίκος, ναι. Τι τύπος είναι, γιατί για τον Μπάρτζη έρχονται από την πρώτη φορά που πήρε μέρος στο Survivor, από το ναι. προηγούμενο δηλαδή, οι πληροφορίες που έρχονται για το παιδί αυτό είναι μίξ. Είναι τύποι που τον γουστάρουν 100%, τύπου τα λέξω από τα δόντια δεν κρύβεται, και είναι και τύποι και σου λέει όχι, είναι αντιπρόσωπος, τα κουμαντάρει από κάτω, κάτι κινεί, κάτι κάνει. Όταν είσαι ο εαυτός, νομίζω, θα έχεις κρίση και από τα δύο. Εξαιρετικό πλευρέ. Δηλαδή θα έχει και τι καλέ και τι θετικέ. Άμα είσαι αυτό, πολύ δύσκολο είναι να είσαι αυτό και όλοι να σε αγαπάνε. Όχι, δεν χρειάζεται να σε αγαπάνε όλοι, είναι κουραστικό αρχικά. Αυτό. Δεν αυτό. Και ούτε ναι. να προσπαθεί να σε αγαπήσει. Άρα, παιδί μου, υπάρχει όμω, πώ να σου πω, είναι άλλο να πει, μπορεί κάποιον ειλικρίνεια, θα το βάλουμε τώρα σε εισαγωγή για να μιλήσει. Ναι. Του Μπάρτζη που είναι στα μούτρα, ακατέργαστη. Εγώ αυτό το σέβομαι στη ζωή μου γενικότερα. Μπράβο. Κάποιο μπορεί να πει ότι ο άνθρωπο μεταράζει ρε, εσύ δεν έχει τρόπου, ενώ μπορεί να πει κάποιο λέει την αλήθεια, αλλά και το κομμάτι ότι θα πάει να υποκινήσει για να φέρει τα πράγματα, μπορεί κάποιο να πει ψάχνει την αλήθεια και μπράβο του και να πει ρε φίλε πάει και τα ανακατεύει για να βγουν όλα υπέρ του. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει να ανακατεύει πράγματα. Εγώ αυτό που σέβομαι στον Μπάρτζη και ήρθαμε λίγο πιο κοντά δηλαδή και τα λέγαμε στους χώρους του παιχνιδιού ήταν ότι ό,τι είχε να πει το έλεγε σε όποιον ήθελε μπροστά στο πρόσωπό του, χωρίς να κάνει πηγαδάκια και να το μαθαίνει αυτός από αλλού. Okay, οπότε σωστό, για μένα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ εξοικειμένο αυτό και μου αρέσει και αυτό και στη ζωή μου να το έχω. Άμα σ' αρέσει, το έχεις και εσύ, αλλιώς δεν μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά. Γι' αυτό, και γι' αυτό ήρθαμε και λίγο πιο κοντά. Όταν όλοι είναι δηλαδή. Ποιο είναι. Μου, Νίκο μου, είσαι παιχταράς, τα πας τέλεια. Που καλά αυτός ο Νίκος τι κάνει. Την τροπή, αυτά έχουν συμβεί, δεν είναι ωραία που τα λέω. Δηλαδή, λες με αυτούς εδώ δεν θέλω πολλά παραδόσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο λοιπόν, στην κουβέντα ναι. μας που για σένα ξεχωρίζει για το κομμάτι της ντομπροσύνης. Να, ωραία λέξη. Ναι. ναι. Ωραίο, δεν είναι αυτό εύκολα. Ο αντίποδας ποιος είναι στο παιχνίδι. Ο αντίποδας. Ακριβώς την ίδια θέση που έχει στον Μπάρτζη, αλλά με το άλλο πρόσημο, το αρνητικό. Τον Τάκη. Ο Τάκης. Ο Τάκης, ο Μπόγδανος. Ο Μπόγδανος. Ναι. Ο τώρα σε κουνά σε θεμέλια. Έχω να σου πω. Αρχικά δε... περίμενα τον Μαρτίκα να ακούσω πρώτα. Έχω και ο Μαρτίκας είναι ο άνθρωπος που το γνωρίζουμε όλοι ότι θα μπει μέσα και θα κάνει αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε από πέρσι. Άκου καημένο από τη φήμη που είναι πια, έχει χάσει τη δυναμική του και έχει ανέβει τον Μπόγδανο. Ο Μπόγδανος. Ναι, ο Μπόγδανος. Ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Ναι, ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Ο Ηλίας ο Μπόγδανος ναι. είναι στην κατηγορία. Θα τρελαθώ. Ναι, που για μένα. Τι να σου πω, με αυτά που έχω δει εκεί μέσα. Τι έχει δει, δηλαδή. Πες μου ένα που έχει δει που μπορεί να πει. Το μόνο που πρόλαβα να δω είναι λίγο η συνέντευξη του Ηλία, του Γκότση που έχει έρθει εδώ πέρα. Ηλίας Γκότση. Ναι, και όχι για να θα πει κάτι σε μένα, για μένα. Δηλαδή με το παιδί, ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο παιχνίδι. Εγώ δεν κρατάω κακίες. Ναι, μωρέ, τι να κρατήσετε κακίες τώρα, έλα ένα παιχνίδι. Δεν έλα τώρα, εντάξει. Κανένα. Και ίσα ίσα που είδε και ο Ηλίας, νομίζω ότι τα πράγματα αλλάξαν μετά συνέχεια. Δηλαδή στην αποβολή του Ηλία έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που φέρει ευθύνη και ο Μπόγδανος. Ο Μπόγδανος. Τρελάθηκα. Δεν περίμενα καθόλου για ναι, τον Μπόγδανο. Ναι, είμαι σίγουρος. Μα πραγματικά μιλά και γελάει, του άρεσε. Εγώ νόμιζα ότι τα γνωρίζετε. Εγώ δεν βλέπω το πρόγραμμα. αλλά ξέρω τα ονόματα. Ο Μπόγδανος, πάλι εκεί θα μείνω. Με τον Μπόγδανο τρελάθηκα. Ο Κόρο. Ο Κόρο. Ο Κόρο. Γεια σου, Κόρο, αγάπη. Δεν είναι σοβαρή εκπομπή που έχει έρθει. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι πίστευα ότι είναι να σοβαρή να εκπομπή. Σου πω την αλήθεια μου, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε εκπομπή και η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε εκπομπή. Αλήθεια, ναι, λες. Έλα ρε, Νταντάν, χτύπα μια πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά. Α, τον άνθρωπο την τον περί... Δεν είναι έτσι οι κανονικές εκπομπές. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά η αλήθεια. Α, ωραία, θα... στη ΦΕΗ αύριο. Ναι, στη ΦΕΒΔΑ, εκεί είναι μια ωραία κανονική εκπομπή με ανθρώπους. Εδώ τώρα βλέπεις ότι είναι λίγο όλο τέτοιο. Ναι, έχει τον Νίκο Παρτζόλη, θέλω να προσέξεις ό,τι έχεις πει, ό,τι έχεις αναπνεύσει. Τα πάντα υπάρχουν σε στοιχεία. Δεν το έχω... λέω επειδή είσαι συμπαθητικό παιδί, τέλεια. Μην πεις κάποιο ψέμα γιατί έχει τα στοιχεία όλα. Ξέρεις τι, αυτό εγώ νιώθω ανακουφισμένος που αποχώρησα από το παιχνίδι και χαρούμενος που απεμπλάκησα από όλη αυτή τη φάση εκεί πέρα. Ναι, παιδιά, κουράζεστε όταν φεύγετε. Ψυχολογικά η ψυχή μου είχε μαυρίσει να στο πω. Ρεσί, όταν αυτό έρχονται εδώ πέρα, αυτό σου λέω όταν έρχονται εδώ οι παίκτες που φεύγουν είναι ένα πράγμα. Ρε φίλε, τι, okay, ωραίο και εμπειρία, την αγαπάμε, αλλά ρε φίλε, την έχεις δεν ήταν φέτος. Την εμπειρία. Φέτος ήταν τα λεπτά. Για τον Κόρο τον Αθάνατο δεν μας είπες κάτι. Ο Κόρο είναι ένα παιδί που off camera είναι ένα τσακ διαφορετικός από ό,τι είναι στον. Στον είναι σοβαρός και προσπαθεί να τοποθετηθεί ανάλογα. Τι είναι με αυτό το κελεπούρι σήμερα. Που θα τοποθετηθεί η πλειοψηφία. Άρα εκτός είναι ειρωνικός. Στον είναι ειρωνικός. Στο off camera είναι ειρωνικός. Στο off camera είναι ειρωνικός, ναι. ενώ στον είναι πιο γλυκός και λίγο πιέν. Ναι. Μας κατέστρεψε όλο τον Αθάνατο. Τώρα θα μας καταστρέψει το Βασάλο, κανόνες την πορεία σου. Εντάξει τώρα. Θα έχουν, μπορεί να έχουν να πούν και τα παιδιά για μένα, αλλά τόσα πράγματα. Θα δούμε, θα δούμε. Εμένα το καλό με εμένα για μένα προσωπικά είναι ότι με τη συνείδησή μου είμαι οκ, okay, γιατί δεν κορόιδεψα, δεν έθαψα κανενό στο λάκκο και ό,τι είχα να πω σε κάποιον. Ωραία, θα αυτό το έλεγα μπροστά. Είναι υπέρ σου. Θα το έλεγα μπροστά. Οπότε κάθε μέρα ήμουν ήσυχο. Για το Βασάλο. Για το Βασάλο, ρε. Βασάλο, ψιλομάνθος Φουστάνος. Ψιλομάνθος Φουστάνος, μέσα στο ψέμα είναι ο Βασάλος.
Εδώ ήρθε να μας καταστρέψει ό,τι είχαμε χτίσει όνειρα. Μάνθος. Μάνθος. Δεν ξέρω, να ρωτήσω, τώρα για όλους τους παίκτες, να το πάρουμε λίγο ανάποδα γιατί... Κοίτα, θα με λένε και κακό, αλλά πραγματικά εγώ λέω αυτά που έχω δει και την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, όχι, κάνεις πολύ καλά. Μα λες την άποψή σου και όπως το βίωσες. Όπως τώρα το αυτό σου λέει, υπάρχουν αναγνώσεις, αλλά μας διαφέρει αυτή τη στιγμή η δική σου για τις αναπαραγωγές. Τίτλοι βγαίνουν. Πες μου, άρα λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, αν το ρωτήσω, ας το πάμε λίγο ανάποδα, να ελαφρύνουμε την άκουσα που είπε και ο Ηλίας κάτι πράγματα, ότι ο Γκότς που χαίρεται εδώ, ότι γενικά τάζουν πράγματα, τάζουν διακοπές, τάζουν... Όντως. Ναι, ρε εσύ. Και εσύ, το καλοκαίρι γνωριστήκαμε στο παιχνίδι, το καλοκαίρι άστα όλα πάνω μου, Νίκο. Θα σε φτιάξω εγώ, θα πάμε εκεί πέρα. Πώς δεν πήγαρε και πήγε ο Ρόκος. Θα ήμουν με διακοπές, τι ωραία το καλοκαιράκι. Τι ωραία το καλοκαιράκι. Γιατί κοιμούνται, εκεί κοιμάστε. Τους τρέλανες. Είναι Μαρία, είναι σοκαρισμένη με τις αποκαλύψεις και την άνεση που τις κάνεις. Θα ρωτήσω κι άλλα. Έχουμε τον Νίκο, τον αγαπάμε τον Νίκο. Ναι. Έτσι τον έχουμε πάρει σε μια θέση. Πάμε στον δεύτερο, πιο αγαπητό, γιατί τώρα μπάταρε κοίτα, ο αντίποδας. Μετά μόνο τη Μαριαλένα. Και αυτό επειδή είμαστε χρόνια φίλοι, δεν μου φέρθηκε κάπως κάρτα να το πω έτσι. Σάκης, όχι, επιμένω. Μα όχι. Άρα ο Μαρτίκας ξέρουμε ότι είναι ο Μαρτίκας, περιοδεύουν θείασος. Το γνωρίζουμε όλοι. Το γνωρίζουμε όλοι. Ο Τάκης μετάραξε επίσης, ενώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου δημιουργήσει μια τσίτα λόγω προσωπικότητας έντονης και θέλει ένα χειρισμό. Εντάξει, εμένα με διαχειρίστηκε και αλλιώς νομίζω. Στην αρχή με τον Μπίκα Παναγιώτη μου σε έχω δει τον κύκλο στο 19. Είσαι πάρα πολύ καλός παίκτης, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθες εδώ πέρα. Και μετά αυτομάτως τι μας φέραν τώρα το φίλο της Κατερίνας εδώ πέρα και έφυγε η Κατερίνα και έχει έξω φίλους. Και είναι γνωστός και έχει κόσμο και θα τον κρατήσουν. Και... Πράγματα που δεν ασχολήθηκα εγώ μαζί με αυτά. Δηλαδή, μπήκα μέσα και είπα: εγώ είμαι φίλος Κατερίνας. Όχι, μα εσύ έφερες, είσαι το συμβάν. Ναι. Τώρα γύρω από ναι, το συμβάν. Εγώ είμαι το συμβάν και γύρω από το συμβάν γίνανε όλα αυτά. Πες μου και εσύ είναι ότι μου χτύπαγε όλη. Sorry, σε διακόπτω. Όχι, και εσύ είναι ότι μου χτύπαγε όλη την ώρα. Και εσύ είναι ότι μου χτύπαγε όλη την ώρα πόσο σου λείπουν οι άνθρωποι σου έξω, η προσωπική σου ζωή, η κοπέλα σου. Α, για να φύγει. Για να σου φτιάξει την ψυχολογία. Για να μου φτιάξει την ψυχολογία ώστε να νιώθω καλύτερα. Εσύ με τι ασχολείσαι εκτός. Εκτός. Εγώ γενικά ήμουν άνθρωπος μεροκάματο από μικρός. Και... Α, να κάνουμε ας πούμε από πλάνο. Τι μεροκάματο από μικρός μου. Δούλευα delivery όταν ήμουν 16 χρονών μέχρι τα 20. Πόσο είσαι. 28, 29. Α, μεγάλος είναι ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται μικρό παιδάκι. Καρ. Το χρώμα, το χρώμα. Το, χρώμα, το χρώμα. Λευκό, το χρώμα. Άδικα πάω και μαυρίζω. Άρα, ενώ ρε παιδάκι μου, η ερώτησή μου είχε να κάνει το εξής. Δεν ασχολείσαι με ένα επάγγελμα το οποίο να έχει να κάνει με ανθρώπους. Γιατί κάπως νιώθω, μπορεί να νιώθω λάθος, ότι σοκαρίστηκες πολύ με τις συμπεριφορές. Ενώ, ας πούμε, μου είπες ότι ο Στάθης ουσιαστικά είναι αυτός που γνωρίζω και δεν σε απογοήτευσε η στάση του. Καθόλου. Και η συμπεριφορά του. Και η Μαριαλένα που την ξέρω από πριν και μου ήταν πολύ καρφή. Όλοι οι άλλοι ήταν κάποιοι τύποι όλοι που ήσασταν απλά. Κάπως όμως σου έκανε, επειδή σου έκανε εντύπωση, γι' αυτό ρωτάω ότι έχεις να κάνεις με κόσμο. Κοίτα, εγώ τώρα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια έχω ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο μπαρ στην Αράχοβα. Ορίστε, γιατί τώρα τι ωραία, Αράχοβα να πάμε. Έχω ένα μαγαζί εκεί. Πώς λέγεται. Ακουαρέλα. Ακουαρέλα. Πολύ ωραίο. Ωραίο φαγητό. Ωραίο φαγητό. Μπράβο, πολύ ωραία. Οπότε έχεις επαφή με κόσμο. Έχω γιατί απογοητεύτηκες, παλικάρι. Απογοητεύτηκα γιατί ο κόσμος που γνωρίζεις έξω, δηλαδή και κάποιος άνθρωπος που βλέπεις ότι είναι διπρόσωπος ή ψεύτης ή του φαίνεστε, θα τον διαχειριστείς, θα τον έχεις μπροστά σου μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ώρες. Μετά δεν μπορείς να καταλάβεις. Μετά εδώ πέρα εκεί είσαι 24 ώρες, 24 ώρες. Δεν μπορείς να αποφύγεις αυτή την τοξική, την κακή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά. Ενώ στην πραγματική μου ζωή την αποφεύγω αυτή την κακή. Πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ κατάφερες και έκανες μία μήνυα απομόνωση. Γιατί εγώ από αποσπάσματα που έβλεπα, δεν σε έβλεπα μέσα στα κομμάτια τώρα. Όχι, αυτά σχολιάζουμε. Έκανα απομόνωση εδώ. Και όχι για να το παίξω θύμα. Όχι, δεν ήθελες να έχεις επαφή. Αυτό. Γιατί δεν καταλάβαινες ότι αυτό μπορεί όμως να είναι, ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά η λέξη. Επικίνδυνο θα πω, αλλά δεν είναι η λέξη. Επικίνδυνο, ναι. Σε περίπτωση που βγει σε ψηφοφορία ότι θα πούνε κάτσε να κρατήσουμε του άλλου που μα δίνουν reality. Ναι. Κάτι θα κάνουν, σαν αγαπημένοι παίκτες. Και ας πούμε τώρα δεν μας δίνει και πολλά, ρε παιδί. Μια χαρά, ωραίο παιδί, στα αγωνίσματα, αλλά. Δεν... Επειδή είναι κρατήσω, reality. Ναι, ήθελα να κρατήσω το χαρακτήρα μου. Αυτό δεν, δεν γνωρίζω από reality. Και ήμουν τυχερός στο 19 που δεν πήγα σε reality. Ήταν αγωνιστικό με ελάχιστο reality.